Η Κίνα διεξάγει άσκηση με πραγματικά πυρά απέναντι από την Ταϊβάν μόλις μία εβδομάδα μετά από μία μεγάλη αεροναυτική άσκηση που χαρακτηρίστηκε ως απάντηση στον πρόεδρο της Ταϊβάν για την απόρριψη των ισχυρισμών του Πεκίνου περί κυριαρχίας. Η άσκηση διεξάγεται κοντά στα νησιά Πινκτάν, στα ανοιχτά της επαρχίας Φουτζιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Ασφάλειας, η οποία προειδοποίησε τα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την άσκηση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε πως η άσκηση της Κίνας αποτελεί μέρος μιας ετήσιας σειράς ασκήσεων τις οποίες παρακολουθεί, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν αποκλείεται και η πιθανότητα να είναι άλλος ένας τρόπος να προκαλέσει και να κάνει επίδειξη δύναμη στην Ταϊβάν. Την περασμένη εβδομάδα, η Κίνα πραγματοποίησε μία μονοήμερη αεροναυτική άσκηση με στόχο την εξάσκηση στην σφράγιση λιμανιών και σημαντικών περιοχών, αναπτύσσοντας πολύ μεγάλο αριθμό δυνάμεων για τη διάρκεια της άσκησης με συνολικά 153 αεροσκάφη και δεκάδες πλοία. Ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Γιουνγκ Τάι, κάλεσε την Κίνα να σταματήσει τις ασκήσεις της που στοχεύουν την Ταϊβάν δηλώνοντας. Όπως όλες οι δημοκρατικές χώρες στον κόσμο, πιστεύουμε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας αποτελούν απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Ανεξάρτητα από την κλίμακα της άσκησης, οι στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας δεν θα πρέπει να πλησιάζουν συχνά την Ταϊβάν για να κάνουν δηλώσεις χωρίς νόημα, είπε. Σε απάντηση στις κινέζικες κινήσεις, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διελεύσεις μέσω του στενού της Ταϊβάν. Την Κυριακή, το αντιτορπιλικό USS Higgins και η καναδική φρεγάτα HMCS Vancouver διέσχισαν το θαλάσσιο στενό που χωρίζει την Ταϊβάν από την Κίνα, ενώ η Γερμανία έστειλε δύο πολεμικά πλοία τον περασμένο μήνα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemesishd.gr.